Επίσης, σήμερα, Σοφία, τι θα μας παρουσιάσετε? Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε ένα απλό καθημερινό χτένισμα σε ένα βραδινό πάρα πολύ εύκολα. Πώς μπορούμε να κάνουμε ένα σινιόν βραδινό εξυγχρονισμένο όμως. Και πώς μπορούμε να κάνουμε μια πιο προχωρημένη ροκ κατάσταση εδώ πέρα. Που είναι και πολύ μόδα. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε live να βλέπουμε. Ναι. Να ξεκινήσουμε με τη ροκ κατάσταση, γιατί θα ήθελα, Σοφία, και μια περιγραφή, παρακαλώ πολύ. Καταρχήν, εδώ πέρα έχουμε κάνει, να μιλήσουμε λίγο για το χρώμα, που είναι και πολύ της μόδας. Έχουμε κάνει ένα ξανθό σε ψυχρές ασημί αποχρώσεις, διαβαθμίσεις, που είναι πολύ, γενικά είναι τα μεταλλιζέ χρώματα πολύ στη μόδα. Από το ψυχρό ασημί ξανθό μέχρι και το ροζ, το μεταλλικό ξανθό. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ξανθό ασημί με ασημί αντάβιες και θα κάνουμε, τα έχουμε κρεπάρει και θα το διαμορφώσουμε σε ένα πολύ έτσι προχωρημένο. Για βραδινές εμφανίσεις. Για βραδινές και για τις πιο προχωρημένες, μπορεί να είναι και απογευματινή, πιο κοκτέιλ λίγο. Έτσι, για να μην περνάμε παρατήρητες. Ναι. Σήμερα λοιπόν η ομάδα της κυρίας Τρυφίδη μας παρουσιάζει τις νέες τάσεις. Και εγώ βέβαια έχω μεταμορφωθεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή με την παρουσίαση της κυρίας Τρυφίδη. Και τα δικά μου χρώματα έχουν αλλάξει από την προηγούμενη. Κυρία Τρυφίδη, πείτε μου για αυτό που μου κάνετε, για τη μεταμορφωσία εμένα σήμερα. Και σε σένα κάναμε μία νέα τάση τώρα που είναι. Από το όμπρε πήγαμε στο σόμπρε. Τι? Σόμπρε λέγεται λοιπόν. Σόμπρε λέγεται αυτή η τεχνική που κάναμε σε σένα και στη Σάντι. Η διαφορά του όμπρε με του σόμπρε είναι ότι ενώ στο όμπρε κάναμε σκούρα ρίζα και άκριες ανοιχτές, τώρα εδώ έχουμε κάνει και λίγο ανοιχτό από την πάνω μεριά και είναι λίγο πιο ομοιόμορφο το χρώμα, να μην έχει τόσες μεγάλες διαφορές. Σόμπρε λοιπόν έχω εγώ σήμερα στα μαλλιά μου. Να σας ευχαριστήσω για αυτή την αλλαγή. Εσείς, κυρία Τρυφίδη, τι μας παρουσιάζετε? Εδώ στη Μαρία που έχει ένα υπέροχο ξανθό λαμπερό που της πηγαίνει και πάρα πολύ, θα έρθει η τάση της δεκαετίας του 40 συναντήσει την τάση της δεκαετίας του 60. Θα κάνουμε βαθιά χωρίστρα εδώ και θα κάνουμε ένα σινιόν με πολύ όγκο, θα το δείτε στη συνέχεια. Αυτό το χτένισμα έχει εμπνευστεί από τις δύο διαφορετικές δεκαετίες, του 40 και του 60. Βλέπουμε τα χεράκια σας να δουλεύουν εδώ live στο Beauty News. Να πω στους φίλους μας ότι τα κορίτσια δεν είναι ουσιαστικά μοντέλα, είναι το προσωπικό σας. Και γι' αυτό το βλέπουν και σε κάθε παρουσίαση στη τηλεόραση. Είναι όμορφα κορίτσια, κομμώτριες, επαγγελματίες, είναι η δουλειά τους εκείνη και παρουσιάζουν τόσο στο κομμωτήριο όσο και σε όλες εσάς τις τάσεις της μόδας. Είναι η Μαρία, είναι η Σάντι, είναι η Μαρίνα μας. Πολύ ωραία. Και η Μαρίνα βλέπω ότι έχει ένα πολύ ωραίο κούρεμα, πολύ μοντέρνο, νεανικό, φρέσκο. Της Μαρίνας είναι ένα ψυχρό καφέ με πολύ μικρές διαβαθμίσεις χρώματος που είναι πολύ στη μόδα με αφέλεια ασύμετρη, γιατί και τώρα το χειμώνα είναι στη μόδα τα πολύ ασύμετρα μαλλιά με αφέλειες. Και θα δείτε στην πορεία τι άλλο μπορούμε να κάνουμε από ένα απλό χτένισμα που μπορεί να πάει για καφέ και μετά το βράδυ να πάει σε μια βραδινή έξοδο. Η Σοφία βλέπουμε ήδη έχει διαμορφώσει το χτένισμά της. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, Σοφία. Από την αρχή είπες για extreme εμφανίσεις. Ναι, γιατί εντάξει, υπάρχουν πάντα τα κλασικά χτενίσματα, αλλά έχουμε και νέες κοπέλες που θέλουν να κάνουν ένα πιάσιμο, αλλά δεν θέλουν να παραπέμπει σε κάτι πολύ κλασικό, να τους θυμίζει αυτό που έκανε ενδεχομένως η μητέρα τους ή αυτό που βλέπουν στις φωτογραφίες των γονιών τους. Οπότε πρέπει λίγο να το διαφοροποιήσουμε. Μπορούμε να διαφοροποιήσουμε λοιπόν ένα βραδινό χτένισμα, να το κάνουμε πιο μοντέρνο με το να μην είναι πάρα πολύ λίγο, βασικά. Επίσης μπορούμε να διαφοροποιήσουμε ένα χτένισμα με το να κάνουμε πιο βαθιές χωρίστρες, κάτι που δεν το βλέπουμε εδώ στη Σάντι, αλλά γενικά όταν έχουμε βαθιές χωρίστρες και η όγκη είναι πιο πίσω, γίνεται πιο σύγχρονο. Γενικά οι χωρίστρες φέτος είναι βαθιές και τα πιασίματα είναι πάρα πολύ στη μόδα, οι αλογοουρές, αλλά οι αλογοουρές οι πιο χαμηλές. Θα το δούμε βέβαια αυτό αργότερα και στη Μαρίνα. Όπως βλέπετε και εσείς, παράλληλα βλέπουμε τα κορίτσια να δουλεύουν και να μεταμορφώνουν τις υπέροχες κούκλες. Τόσο ζηλεύω όσο θα ήθελα να καθίσω κι εγώ μετά. Θα κάτσεις. Σοφία, έχεις κάτι στο μυαλό σου, από ό,τι κατάλαβα. Θα κάτσεις και εσύ, Αναστασία.
Εγώ τώρα θα βάλω εδώ πέρα στη Σάντι ένα αξεσουάρ που θα διαμορφώσει λίγο το χτένισμά της. Θα το στολίσει. Γενικά τα αξεσουάρ είναι πολύ... Μας αρέσουν, μας αλλάζουν τη διάθεση, μας αλλάζουν το αποτέλεσμα. Είναι αυτό το κλικ που μας κάνει στην εμφάνισή μας και κάνει τον άλλον να μας προσέχει ένα περισσότερο. Ναι. Απλά θα μπει λίγο πιο μπροστά. Γενικά, ναι. Για να μην είναι πολύ κλασικό, τα βάζουμε μπροστά. Και μετά διαμορφώνουμε τους όγκους ανάλογα το πώς μας αρέσει, το πώς το θέλουμε. Είπαμε, για να είναι πιο βραδινό, το κάνουμε πιο φουσκωτό, μπορεί να γίνει πιο πεφτό και πιο καθημερινό. Γενικά το σκεπτικό είναι να μην είναι πολύ στημένα τα μαλλιά. Εδώ, στη Σάντι, το χτένισμα. Θα δείξουμε και πιο sleek, πιο βραδινά. Αλλά εδώ είναι να είναι πιο νεανικό, πιο φευγάτο, να το πω. Είσαι έτοιμη λοιπόν με τη Σάντι? Πριν φύγω από τη Σάντι, θέλω να πω ότι επίσης αυτό μπορεί να διαμορφωθεί και να γίνει πιο νεανικό και πιο girly, αν βγάζοντας αυτή τη στέκα με το αξεσουάρ, θα βάλουμε μία απλή κορδέλα. Πολύ σε ένα χρώμα που μας αρέσει. Ανάλογα και με το ντυσιμό. Ναι, δηλαδή, βάζοντας μία κορδέλα εδώ, δείχνει πολύ πολύ πιο νεανικό. Σάντι μου, σ' αρέσει αυτή η θέση, το ξέρω, αλλά θέλω. Έχω περιέργεια, ζηλεύω κι εγώ. Για να δούμε. Για να δούμε σε πόση ώρα η Σοφία θα αλλάξει το δικό μου χτένισμα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε επί της ευκαιρίας ότι είναι πάρα πολύ στη μόδα, συνεχίζουν να είναι τα κυματιστά μαλλιά. Πάρα πολύ. Μας αρέσουν, τα αγαπάμε, μας κάνουν πιο... Μας δίνουν μια ελευθερία κινήσεων, είναι πολύ θηλυκά. Κυματιστά μαλλιά μπορούμε να έχουμε απλά κυματιστά, όπως τα έχουμε κάνει τώρα εδώ πέρα, με τη βοήθεια όλων των εργαλείων που έχουμε στα κομμωτήριά μας ή ενδεχομένως και εμείς μόνες μας. Αλλά αυτό μπορεί αμέσως να μεταμορφωθεί πάρα πάρα πολύ απλά, τελειώνοντας, έχοντας μία απλή μπούκλα, να κάνουμε αυτό. Δηλαδή να κάνουμε ένα ελαφρύ κρεπάρισμα με τα δάχτυλά μας και να γίνει λίγο πιο... Ναι, μ' αρέσει. Πιο φευγάτο, λίγο πιο pop, να το πω. Αλλάζουν οι όγκοι, αλλάζει το στυλ. Πραγματικά αλλάζει εντελώς. Πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Την επόμενη μέρα λοιπόν, αφού έχουμε πάει στο κομμωτήριό μας και θέλουμε να κάνουμε μια δεύτερη εμφάνιση αλλαγμένη, θα νομίζουν ότι έχουμε ξαναπάει, αλλά εμείς το κάναμε μόνες μας. Παίρνουμε την άκρια και την... Αυτό είναι το καλό με τα κυματιστά μαλλιά. Ότι διαμορφώνονται εύκολα, αλλάζουν look, χωρίς πολύ κόπο και πολύ χρόνο. Και αυτό, Αναστασία, μπορεί μετά να μεταμορφωθεί σε αυτό το που είναι επίσης πολύ στη μόδα φέτος, το fake καρέ. Δηλαδή ένα μακρύ μαλλί. Μπράβο. Να γίνει έτσι όλο και να πιαστεί εσωτερικά. Πώς σας φαίνομαι. Και να γίνει αυτό το καρέ. Το οποίο θα διαμορφώσουμε έτσι τις μπούκλες. Που στην ουσία ο όγκος του είναι χαμηλά και όχι ψηλά. Και γενικά είναι. Η τάση θέλει έτσι λίγο τους όγκους πλαϊνούς. Αλλά εξαρτάται βέβαια πάντα και από το σχήμα του προσώπου. Αλλά γενικά βαθιές χωρίστρες, όχι όγκοι πλέον στην κορφή του κεφαλιού πολύ. Και οι όγκοι να έρχονται έτσι, πιο διάχυτοι, πιο πλάι. Εσύ λοιπόν σε λιγότερο από 3 λεπτά έκανες 2 διαφορετικά χτενίσματα. Και βλέπουμε την κυρία Τρυφίδη να συνεχίζει να δουλεύει, τη Μαρία μας. Εκτός του ότι μπορούσε να μείνει κάτω το μαλλί και είχαμε πάλι ένα βραδινό χτένισμα με αλογοουρά χαμηλή, θα το κάνω λίγο πιο βραδινό και θα τα πιάσω όλα τα μαλλιά. Αλλά πολύ νεανικό. Για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, για τις επίσημες καταστάσεις. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση και είναι και μόδα. Σήμερα δείχνουμε τις τελευταίες τάσεις της μόδας, είπαμε. Πολύ απλό, χωρίς πολλά κρεπαρίσματα εδώ. Και θα ήθελα από εδώ τώρα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνεργάτες και των τριών καταστημάτων που για αυτά που βλέπετε δούλεψαν τα παιδιά που δεν είναι μαζί μας τώρα. Είναι τα παιδιά που έκαναν τα χρώματα, που δουλεύουν πάρα πολύ, που πραγματικά αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω, γιατί χωρίς αυτά τα παιδιά δεν μπορώ τίποτα να κάνω, πιστέψτε με, τίποτα. Μπορούμε να βάλουμε και ένα διακοσμητικό που το κάνει ακόμα πιο σηκάτο. Δεν αχωρηθείτε που δεν έχετε μακρύ μαλλί. Η κυρία Ειρήνη έρχεται με τα extension, τις τρέσεις και τα ποστής να σας κάνει και με μακρύ μαλλί για μία εμφάνιση και όχι μόνο. Κάνετε λοιπόν ένα απλό πιάσιμο από ό,τι βλέπω εδώ. Κάνουμε ένα απλό πιάσιμο με ένα λαστιχάκι τα μαλλιά μας και μετά
αφού έχουμε μία πρόσθετη αλογοουρά που μπορεί να είναι και άλλο χρώμα, γιατί τώρα είναι πολύ στη μόδα και λίγο διαφορετικό το χρώμα από το δικό μας, κάνουμε άλλη μία εμφάνιση πολύ όμορφη. Πολύ καλή ποιότητα τη Σοφία. Παίζει μεγάλη σημασία να είναι η καλή ποιότητα του μαλλιού που θα προσθέσουμε, γιατί γυαλίζει, γιατί μπορούμε να του αλλάξουμε χρώμα ανάλογα με το τι έχουμε κάνει στα μαλλιά μας. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημά μας, στα καταστήματά μας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διαλέξετε τη σωστή ποιότητα και το σωστό χρώμα και το σωστό μήκος, ανάλογα τι θέλετε να κάνετε. Ωραία. Βοηθάνε πάρα πολύ. Μπορεί να γυρίσει η Μαρίνα, να το δείτε και αυτό. Μάλιστα. Και τα τρία κορίτσια θα ήθελα να δω ξανά πριν σας αποχαιρετήσω. Μέσα σε λίγα λεπτά προσπαθήσατε και ναι, κάνατε το καλύτερο. Πολύ ωραίες εμφανίσεις, πολύ ωραία χτενίσματα για όλες τις ώρες, κυρία Τρυφίδη, της ημέρας. Και το πιο σημαντικό, μας παρουσιάσατε τις τελευταίες νέες τάσεις. Η παρουσία σας ήταν πολύ σημαντική. Μας αρέσει έτσι κι αλλιώς να βλέπουμε όμορφα θέματα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.